τα κληροδοτήματα τα οποία διαχειρίζονται τα αγαθοεργά καταστήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από αίτημα που είχε καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση, ζητώντας αναλυτική συζήτηση επί του θέματος. Μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η αγωνία που υπάρχει για την επόμενη ημέρα των αγαθοεργών, καθώς η οικονομική τους κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ επανήλθε το αίτημα από διάφορες πλευρές ώστε τα κληροδοτήματα που διαχειρίζονται τα αγαθοεργά καταστήματα να επιστρέψουν στους δημότες και στον Δήμο Ιωαννιτών όπως ορίζουν οι διαθέτες. Η έναρξη της συνεδρίασης έγινε με την δυνατότητα που δόθηκε στους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα για τα Κληροδοτήματα αλλά και των αποφύτων στο σημαίο σχολής να εκθέσουν τις θέσεις τους. Ο κύριος Χάρης Λεοντάρης εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα έκανε γνωστό πως δεν θα συμμετέχει στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό γιατί θεωρούσε ότι ο χρόνος ο οποίος δόθηκε από πλευράς του Προεδρίου του Σώματος προκειμένου να αναλυθεί ένα τόσο σημαντικό και με μεγάλες προεκτάσεις θέμα δεν ήταν αρκετός ώστε να αναλυθεί το πρόβλημα που υπάρχει. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος αποφύτων ζωσημεία σχολής στάθηκε στα όσα ορίζει στην διαθήκη του ο Νικόλαος Ζωσιμάς, αλλά και στις παλαιλωδίες του παρελθόντος που οδήγησαν την διαχείριση των κληροδοτημάτων στα αγαθοεργά καταστήματα, προτείνοντας την σύγκληση και μάλιστα εντός 15 ημερών διαπαραταξιακής επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα, διεκδικώντας την επιστροφή των κληροδοτημάτων στο Δήμο. Διότι θεωρούμε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι δεν μπορούμε να συνενέχουμε, γιατί δεν θέλουμε 2 λεπτά και 10 λεπτά και ένα. Είναι ένας αγώνας ζωής πολλών ανθρώπων, των πολλών ομάδων μέσα στην πόλη και επειδή το θέμα αυτό έχει ηθικές, νομικές, διοικητικές μεγάλες διαστάσεις, θεωρώ ότι δεν μπορούμε μέσα σε 2 λεπτά ή 4 να μιλήσουμε στο Συμβούλιο των Δημοτικών της πόλης των Ελλήνων. Πρέπει να αλλάξει αμέσως ο τρόπος διαχείρισης των αγαθοεργών με το άρθρο 48 του κανονισμού, όχι με νομικές περιπεπλεγμένες διαδικασίες. Ζητάμε εντός 15 ημερών να συγκληθεί η ίδια παραταξιακή επιτροπή που είχε αποφασιστεί ήδη το 2015 και ουδέποτε στην Ευρωπαϊκή με προτίμηση των ενδιαφερομένων φορέων να συντάξουμε μια ορθολογική, ειλικρινή και αντικειμενική πρόταση εποφελία του Δήμου της Κοινωνίας των Ελλήνων να την προωθήσουμε στον Μητροπολίτη, διότι χρειαζόμαστε την δική του υπογραφή και αν αυτός αρνηθεί να βρούμε με ποιο τρόπο να συνεχίσουμε τη διαδικασία για την αποκατάσταση της συνομιμότητος και την απόφαση της συμπόφωσης της διαχείρισης της περιουσίας που εναπόμενε σύμφωνα με την διαθήκη που μόλις του διαθέτει. Η συζήτηση για τα κληροδοτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων έγινε με τους Δημοτικούς Συμβούλους να έχουν στα χέρια τους αναλυτικό γραπτό υπόμνημα από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων κύριο Μάξιμο, ο οποίος έδινε πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των αγαθοεργών, τα οποία βρίσκονται ένα βήμα προκατάρρευσης. Και αυτό λόγω των επιλογών που έγιναν κατά το παρελθόν. Το κύριο έσοδο των αγαθοεργών καταστημάτων τα τελευταία 150 χρόνια ήταν τα μερίσματα των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Όμως την τελευταία δεκαετία η Εθνική δεν διένυμε με συνέπεια τα έσοδα να έχουν μειωθεί κατά ποσοστό 90% με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους. Πέραν αυτού, οι μετοχές των αγαθοεργών στην Εθνική έχουν συρρυκνωθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει το 2013. Τότε τα αγαθοεργά κατήχαν 2.449.265 μετοχές και σήμερα προσδιορίζονται στις 27.000 περίπου. Η αξία τους δηλαδή έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Προ μια τετραετία υπήρξαν ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούσαν το 1,3 εκατομμύρια. Σήμερα μεγάλο μέρος της οφειλής έχει τακτοποιηθεί και όλοι οι εργαζόμενοι είναι πληρωμένοι. Ο μεγάλος βραχνός ωστόσο είναι το δάνειο που έχει συναυθεί κατά το παρελθόν ύψος 11,6 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα δάνεια αυτά είχαν δοθεί ως εγγύηση μετοχές της Εθνικής και τα μερίσματά τους. Όσο διανέμονταν μερίσματα γινόταν αποπληρωμή, όμως με την πάυση δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό το λόγο η Μητρόπολη βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να ρυθμιστούν τα δάνεια αυτά, να παγώσουν ή να διαγραφούν. Και με αυτό το δεδομένο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν φόβοι για την τύχη των σχολείων στην περίπτωση που οι δανειστές των αγαθοεργών ενεργοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας, Νίκος Γκόντας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, σημείωσε πως παρανόμως η Μητρόπολη διαχειρίζεται περιουσίες ευεργετών και διαθετών όλα αυτά τα χρόνια. Αναφέρθηκε στους λανθασμένους οικονομικούς χειρισμούς που έγιναν τα παρελθόντα έτη από πλευράς της Μητρόπολης, οδηγώντας τα αδιέξοδα για τα αγαθοεργά, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο σημερινός Μητροπολίτης προσπαθεί να βάλει τάξη, και κατέληξε ζητώντας να περάσει εξ ολοκλήρου η διαχείριση των κληροδοτημάτων στο Δήμο Ιωαννιτών και να σταματήσει να ισχύει το πλην Ιωαννίνων. Θα πρέπει να ελύνουμε και να επιμείνουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούνται οι πόλοι, αυτά που στερούν με διάφορα παιχνίδια και αυτή την απίστευτη ανομία η οποία στηρίζεται ότι κάποιοι νομικοί από τη δική τους πλευρά δίνουν άλλη ερμηνεία στον νόμο, ενώ ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος πού ανήκουν, πώς ανήκουν και πώς πρέπει να γίνει η διαχείρισή του. Το ζήτημα ότι τα χρηματικά ποσά που οφείλουν σήμερα είναι άχρηστα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχει σχέση όμως το γεγονός ότι οι σχολικές περιουσίες περνούν υποχρεωτικά στους Δήμους. Εμείς από τα κληροδοτήματα αυτά έχουμε και τις υπόλοιπες και πάνω σε αυτό το πλάνο η οποιαδήποτε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, είτε του πληροτήματος Ρωσιμά, είτε του πληροτήματος του Γεωργίου Σταύρου, επίσης αφορά και το Τούλιο, αλλά δεν είναι της πόλης μας, είναι θέμα του Πετσόκου, δεν έχει καμία σχέση. Όλα αυτά μπορούν από την δική μας πλευρά να διεκδικηθούν, δηλαδή δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να εφαρμοστεί η διάταξη του Συντάγματος 109, και να πάψει επιτέλους αυτό το απαξιωτικό για κάθε Ιωαννιώτη ότι το άρθρο 109 του Συντάγματος ισχύει σε όλη τη χώρα πλην Ιωαννίνων. Στην ανάγκη που υπάρχει για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των κληροδοτημάτων, λέγοντας πως η προσπάθεια να περάσουν αυτά τα κληροδοτήματα στην πόλη δεν θα πρέπει να σταματήσει, αναφέρθηκε ο Λάζαρος Νάτσης στις πολίτες Γιάννηνα Πολίτες για την Ανατροπή, τονίζοντας ότι το θέμα θα πρέπει να επανέλθει στη Βουλή με πρωτοβουλία του Δήμου Ιωαννιτών. Να ζητήσουμε τα ακίνητα αυτά να περάσουν στο Δήμο όπως και πρέπει, και με τον τρόπο αυτό να φύγει από τη μέση και ο κίνδυνος που υπάρχει από τις τράπεζες να καταγραφούν ως απαιτήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία ή ακόμη και σε αντιπαράθεση αν χρειαστεί. Είναι προφανές ότι ιστορικά υπήρξε μία σύμπλευση σε πολύ υψηλό επίπεδο όλα τα χρόνια των κυβερνήσεων και της Εκκλησίας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι τραγικό όμως ότι επί πάρα πολλά χρόνια τα χρήματα αυτά δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Συστηματικά πια να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του νόμου ώστε τα ακίνητα αυτά να περάσουν, να τεθεί εγκαθαριστής, να δούνε τι έχει γίνει και να έρθουν όλα σε μια διαδικασία, με μια διαδικασία στο φως, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι έχει διαλυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την αλλαγή της διαχείρισης στο καθεστώς των αγαθοεργών πρότεινε ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννηνα Τώρα, Άρης Μπαρτζόκας. Να ζητήσουμε την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Και τρίτη το ερώτημα. Τρεις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο φορές ομόφωνα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Γιατί δεν εξεδόθη το διάταγμα? Γιατί η απόφαση λαμβάνεται από πολύ ψηλά. Ίσως το υπάρχει πιο ψηλά. Και πάντα υπάρχουν κάποιες υπερπιέσεις. Έχω την πληροφορία ότι τελευταία ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Παλαμάνη, ήταν έτοιμη να συμφωνήσει. Αλλά την καταστάθηκε. Ο Δημήτρης Τασούλας της Λαϊκής Εισπύρωσης και ο Βασίλης Καφαράκης της Δράση μίλησαν για ένα θέμα καθαρά πολιτικό, καλώντας την Δημοτική Αρχή να πράξει τα δέοντα αξιοποιώντας τα κληροδοτήματα προς όφελος των Γιαννιωτών. Τώρα που επικρατεί αυτή η κατάσταση, είναι προκλητικό να διαβάζουμε για τα εκατοντάδες ακίνητα του Δήμου, όταν το πρόβλημα της στέγης, της λαϊκής στέγης, είναι καθαρό και είναι επιτακτικό για την εργατική τάξη. Αντίστοιχα προκλητικό είναι να διαβάζουμε όμως και για τα οικονομικά προβλήματα των αγαθοεργών. Βλέπουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ συμμετέχει
σε αυτή τη διοίκηση δεν έχει στην ουσία παρέμβει ουσιαστικά να διεκδικήσει αυτά τα οποία πραγματικά του ανήκουν. Υπέρ του εξυγχρονισμού του τρόπου διαχείρισης των κληροδοτημάτων, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, πόσο δε μάλλον όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν μιλάμε για τον πλούτο της πόλης και την περιουσία των γεννιωτών. Ωστόσο, σημείωσε, με βάση και τα όσα είχαν ακουστεί νωρίτερα από την αντιπολίτευση, πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος χωρίς αποδείξεις για σκάνδαλα και κακή διαχείριση. Δεν μπορούμε να εξελίξουμε το διάλογο μένοντας σε αιμονικές απόψεις και σενάρια συνωμοσίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπέγκας, προτείνοντας την συγκρότηση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει το θέμα σε όλες τις διαστάσεις με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και εξηγώντας πως ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε μονομερείς αποφάσεις, αγνώντας τον σημερινό διαχειριστή, δηλαδή την Μητρόπολη Ιωαννίνων, η νέα ηγεσία της οποίας, όπως είπε, έχει δείξει ότι καταβάλει προσπάθειες να συμμαζέψει μια κατάσταση την οποία κληρονόμησε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κατατέθηκαν σε κάποιες απόψεις που έχουν διαδραματιστεί διάφορα γεγονότα, είτε σε επίπεδο νομικής διερεύνησης, κατά πόσο τηρείται η βούληση του διαθέτη, είτε σε επίπεδο οικονομικής διερεύνησης, κατά πόσο γίνεται χρηστή διαχείριση, και δεν έχει αποδειχθεί τίποτε. Άρα λοιπόν, εγώ τι πρέπει αυτή τη στιγμή, να βασίσω ένα σκεπτικό σε μια αιμονική άποψη ότι τόσα χρόνια εκεί κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν αποδέχομαι τη σοβαρότητα των ελληνικών μηχανισμών, δεν αποδέχομαι την σοβαρότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Κάποιοι από πίσω έκανε, κινήθηκαν, έκανε κλπ. Μπορεί να συμβαίνουν και αυτά, αλλά τελικά πρέπει να τους θέσουμε το θέμα σε μια σοβαρή βάση. Και αυτό που είπε η κυρία Τσίλη, τόσοι Έλληνες πέρασαν, δηλαδή δεν αποδέχομαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Άρα λοιπόν νομίζω το ζήτημα δεν είναι εκεί πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε την πολιτική ουσία του θέματος των αγροτεχνών, στις φήμες ότι κάτι γίνεται κατά διαχείριση, δεν δίνει η βούληση του διαθέτη κτλ. Η σύνδεση των οργάνων διοίκηση πρέπει να εξυγχρονιστεί. Κάτι γνώμη ναι, πρέπει να εξυγχρονιστεί. Να το συζητήσουν. Πώς θα πρέπει να είναι το σύγχρονο όργανο διοίκηση. Ο κίνδυνος ο οποίος πιθανά προκύπτει εξαιτίας του μηνιαίου δανεισμού. Πρέπει να το συζητήσουμε για να διασφαλίσουμε τα κίνητα αυτά. Πρέπει να το συζητήσουμε. Μόνοι μας, μεταξύ μας, δεν νομίζω να είναι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να μην προσφύγουμε σε ένα διάλογο με τον Μητροπολίτη, με την Μητρόπολη, να ακούσουμε τις απόψεις του. Δεν μπορούμε εμείς να καθιστούμε με αιμονικές απόψεις ανθρώπων, οι οποίοι λένε κάθε να χτυπάμε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, χτύπησε. Υπήρξε κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο νομικό, υπήρξε κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο οικονομικό. Βεβαίως, εξετάζουμε και εγώ με την άποψη. Αν θα μπορούσαμε να είναι περιουσία του Δήμου, να το δούμε. Αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε. Υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία έχει ισχυρά ερίσματα, έχει δικαιωθεί νομικά, ελληνικά κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς με εικασίες να λέμε ότι πάμε να βγάλουμε ένα ψήφισμα ακόμα μια φορά στην ίδια κατεύθυνση, το οποίο τελικά δεν έχει καμία απόδοση. Πρόταση δικιά μου. Θα συγκροτήσω μια ομάδα πρωτοβουλίας. Να συνοψίσουμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία τα οποία θέλουμε να εξελίξουμε στον τρόπο διαχείρισης των αγροτεχνών, να ζητήσουμε συνάντηση με τον Μητροπολίτη, να ανταλλάξουμε απόψεις με τον Μητροπολίτη και στη συνέχεια να δούμε συνενετικά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού διοίκησης των αγροτεχνικών καταστημάτων. Προς όφελος του Δήμου, προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος όλων.